Πάμε να καλησπέρισουμε τον καθηγητή του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου, τον κύριο Χάρη Βλάδο, τον οποίο θα τον δούμε μέσω Skype. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας, αγαπητοί μου, χαίρομαι που σας βλέπω. Και εμείς το ίδιο. Και πολύ περισσότερο αυτή η συζήτηση παίρνει και έναν επίκαιρο και άκρος ενδιαφέροντα χαρακτήρα, γιατί ουσιαστικά έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Η οικονομία θα παίξει επιδραστικό ρόλο, κατά την άποψή σας, όσον αφορά και το αποτέλεσμα και γενικότερα και τα θέματα της ατζέντα του προεκλογικού αγώνα? Όπως πάντα, η οικονομία είναι το κυρίαρχο στις δημοκρατίες. Χωρίς οικονομία δεν υπάρχει πολιτική. Πολιτική χωρίς οικονομία είναι περπάτημα στα σύννεφα. Και δεν αναφέρομαι μονάχα στα αυτό που λέμε στις τσέπες των ανθρώπων, αλλά μιλάμε και για την συνολικότερη και ευρύτερη προοπτική μιας κοινωνίας. Χωρίς οικονομία δεν μπορείς να έχεις τίποτα. Δεν μπορείς να έχεις ούτε δημόσια υγεία αποτελεσματική, ούτε δημόσια παιδεία, ούτε ασφάλεια, ούτε τίποτα. Ναι, μόνο ξέρετε, όλα καλά είναι η μεγάλη οικονομία, τα κεντρικά, όλη η θεωρία, αλλά ξέρετε, αυτή τη στιγμή το ζητούμενο είναι η τσέπη, το πορτοφόλι του νοικοκυριού και τέτοι, το οποίο γίνεται ο κακός χαμός αυτή τη στιγμή. Και το ερώτημα είναι πώς πάμε σε εκλογές με τέτοιο πρόβλημα. Αγαπητέ Ηλία, δεν ξέρω αν μου επιτρέπεις τον Νικό. Προφανώς. Λοιπόν, καταρχήν, ένα ξεκαθάρισμα που μου φαίνεται είναι πολύ χρήσιμο για όλους. Μιλάμε συχνά για τη θεωρία στην οικονομία, αλλά δεν μιλάμε για τη θεωρία στην ιατρική. Όταν αρρωστήσεις και πας στον γιατρό σου, με τη θεωρία σε κάνει καλά. Δεν σε κάνει με κομπρέσες πρακτικές, έτσι. Δηλαδή, η οικονομική θεωρία είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, όπως είναι και η θεωρία του γιατρού. Γιατί στην ουσία τι είναι τα οικονομικά? Η ιατρική της φτώχειας είναι, δεν είναι τίποτα παραπάνω από το βάθος. Ναι, αλλά στην ιατρική γίνεται και μία, υπάρχει και επεμβατική ιατρική. Αυτό ακριβώς λέω. Υπάρχουν πολλές ειδικεύσεις στην ιατρική, όπως υπάρχουν και στα οικονομικά. Αλλά να φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι η ιατρική θεωρία, όπως και η οικονομική θεωρία, δεν μας χρειάζεται. Όχι, δεν λέω ότι δεν χρειάζεται. Αλλά στο παραπέντε της κάλπης, ξέρετε, μετράει η τσέπη και όχι η θεωρία. Αυτό είναι το δυστύχημα. Μακάρι να ψηφίζαμε με το όραμα. Λοιπόν, έχετε δίκιο σε αυτό. Βέβαια, η θεωρία δεν σημαίνει πουδενή μονάχα όραμα. Σε αυτό με που το όραμα δίκιο ψηφίζουμε, με συγχωρείτε. Ναι. Με το όραμα, όλο με την ελπίδα, ότι θα γράφει και... Ναι. Μακάρι να ψηφίζαμε με το όραμα. Κανείς δεν ψηφίζει με το όραμα. Και τι θα σήμαινε με το όραμα? Να μπορούσαμε να δούμε μακροπρόθεσμα. Οι περισσότεροι έχουμε έναν ορίζοντα βραχυπρόθεσμο. Και μάλιστα έχουμε και αδύνατη μνήμη. Ξεχνάμε δηλαδή τι έχει γίνει στο παρελθόν και βλέπουμε μονάχα το αύριο. Αλλά στάσουμε στο διατάφτα που λέτε στο πορτοφόλι, που σίγουρα έχει τη σημασία του. Σε τελική ανάλυση, άμα το δεις, ο σκοπός κάθε οικονομικής πολιτικής είναι να βελτιώσει τις συνθήκες της διαβίωσης των πολιτών. Και αν είναι δυνατόν σε μια δημοκρατία, το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών, έτσι ώστε να έχει και πολιτική επιβράβευση μια οικονομική πολιτική. Η αλήθεια είναι ότι, όπως το είχαμε πει από ένα χρόνο πριν, προτού ξεκινήσει ο πόλεμος, με το που ξεκινούσε ο πόλεμος, υπήρχε ήδη, ας το πούμε, η σχετική βεβαιότητα ότι τα πράγματα δεν θα ήταν ευχάριστα. Όλοι περιμέναμε ένα τεράστιο κύμα πληθωρισμού, που στην ουσία είχε προδιαγραφεί ήδη από την εποχή της πανδημίας. Δηλαδή, απλά και μόνο σπρόξιμο στον κρεμό του πληθωρισμού έκανε ο πόλεμος ο Ουκρανικός. Ευτυχώς τα πράγματα δεν ήταν τόσο άσχημα όσο εγώ προσωπικά τα εκτιμούσα πριν από μερικούς μήνες. Σε αυτό συνετέλεσε ότι είχαμε ένα σχετικά ελαφρύ χειμώνα, που μπορεί σε όρους, ας πούμε, κλιματικούς να μην είναι ιδιαίτερα ευχάριστος, γιατί εντάξει, δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το κλίμα το παγκόσμιο, αλλά στη τσέπη μας ευτυχώς δεν μας επιβάρυνε υπερβολικά και μας έδωσε την ευκαιρία στην παγκόσμια κοινότητα να μην έχουμε μια τρομερή αύξηση του κόστους του φυσικού αερίου και των υπολείπων καυσίμων. Με αυτή την έννοια δηλαδή, αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα είναι λιγότερο κακό
από αυτό το οποίο οι προβλέψεις μας έλεγαν. Φυσικά ο πληθωρισμός, ένας πληθωρισμός κοντά στο 10%, δεν είναι καθόλου ευχάριστο πράγμα. Είχε φτάσει το 13, δεν κάνω λάθος. Έως αποκλιμακώνεται διεθνώς. Η ελληνική οικονομία... Το μικρότερο πληθωρισμό εντωμεταξύ. Ναι. Είναι περίεργο, μου κάνει μεγάλη εντύπωση δηλαδή. Αποκλιμακώνεται ο πληθωρισμός σε όλη την Ευρώπη και ευτυχώς στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ έναν από τους υψηλότερους πληθωρισμούς. Δηλαδή υπάρχουν άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τον χρόνο και πέρασε. Ιταλία. Και είναι πολλές χώρες. Εμείς είμαστε, αν δεν κάνω λάθος, κάτω από το μέσο όρο πλέον του πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά δεν είναι κάτι ευχάριστο, ειδικά για ποιους. Για αυτούς που έχουν σταθερά εισοδήματα, μισθωτούς δηλαδή, και συνταξιούχους, και ακόμα χειρότερα τα πράγματα είναι για αυτούς που έχουν εισοδήματα χαμηλά και σταθερά. Οι υπόλοιπες κοινωνικές κατηγορίες μπορούν να προσαρμόζουν τα εισοδήματά τους, ας πούμε οι επιχειρηματίες, οι έμποροι. Αυτοί πάντοτε μέσα σε μια κατάσταση πληθωριστική βρίσκονται σε κάπως καλύτερη θέση. Χωρίς όμως και για αυτούς τους τελευταίους να σημαίνει ότι δεν υπάγονται πάντοτε στις πιέσεις της προσφοράς και της ζήτησης. Και με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι πολύ συχνά ακούγεται κάτι που δεν είναι αληθές, ότι ξαφνικά τώρα οι κερδοσκόποι έχουν εκτιναχθεί και κάνουν... Δεν γίνεται, δεν μπορείς να κερδοσκοπείς σε συνθήκες ανταγωνισμού. Γιατί ο ανταγωνιστής σου παίρνει την πελατεία. Πάντοτε δηλαδή αυτό το οποίο μας προφυλάσσει από την έσχροκέρδεια δεν είναι κανένας αστυνομικός, είναι ο ίδιος ανταγωνιστής. Εγώ, κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε, και θέλω να κλέψω κάτι που το λέει ο Ηλίας και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Εγώ δεν θα πω αν είναι κερδοσκοπία. Αυτό που λες για το, που λέει ο Ηλίας για το σούπερ μάρκετ. Ο εφιάλτης του Σαββάτου το λέω εγώ. Πας κάθε μέρα, δηλαδή πας σήμερα, την επόμενη, οι τιμές έχουν τσιμπήσει προς τα πάνω. Αυτό πώς λέει, εγώ δεν θα πω ότι είναι σχροκέρδη, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Για να σας πω, σε ένα σούπερ μάρκετ έχει τσιμπήσει προς τα πάνω ή και στο διπλάνο. Και στο διπλάνο. Και στο διπλάνο, αυξάνονται. Και στο παραδιπλάνο. Και στο παραδιπλάνο. Τώρα η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε ολιγοπωλιακές αγορές. Για μισό λεπτό, σύμφωνοι, αλλά για να πάμε τώρα στο σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχει δίπλα του. Δεν υπάρχει δίπλα του μπακαλιά. Αυτό το κυνήγι, ξέρετε, αυτό υποχρεώνουμε τώρα, είναι σαν να λέμε στους Όχι, το σκεπτικό μου θέλω να καταλάβετε. Ναι. Τι εννοώ. Εκεί πέρα που έχεις σούπερ μάρκετ, έχεις μπακάλικα, έχεις μίνι μάρκετ, έχεις περίπτερα και παντού υπάρχει μία αύξηση των τιμών, αυτό δεν είναι παιχνίδι κερδοσκοπίας. Πάει να πει ότι όλοι όσοι προμηθεύονται, προμηθεύονται ακριβότερα. Και γιατί προμηθεύονται ακριβότερα? Γιατί η παραγωγή των προϊόντων τους πουλάνε ακριβότερα. Οι μεσάζοντες είναι πολύ λιγότεροι και μπορούν να συνεννοηθούν. Αγαπητέ Ηλία μου, δεν έχουν μειωθεί οι μεσάζοντες. Δεν μας είπε κανένας ότι ολιγοπολείται ο χώρος των μεσαζόντων ή των χονδρεμπόρων στο εμπόριό μας. Τι θέλω να πω. Πολύ συχνά σε αυτές τις συνθήκες του πληθωρισμού, το πρώτο που σκεφτόμαστε είναι ότι κάποιοι πάνε να εσκροκερδίσουν. Σωστά. Είναι το κατοχικό σύνδρομο. Σύνδρομο. Ναι. Σύνδρομο το οποίο είναι μια λανθασμένη αντίληψη που έχει η κοινωνία μας, ότι το μόνο που μας σώζει από τις υψηλές τιμές και από την εσκροκέρδεια είναι η αστυνομία ή ο έλεγχος. Αυτό είναι ψευδαίσθηση. Το μόνο που μας σώζει από την εσκροκέρδεια πάντοτε, είτε με πληθωρισμό είτε χωρίς πληθωρισμό, είναι ο ανταγωνισμός. Αν δεν έχεις ανταγωνισμό και 40.000 αστυνόμους να κάνουν ελέγχους αγορανομικούς να έχεις, εσχροκέρια θα υπάρχει. Κύριε καθηγητά, εγώ το έχω πει, το έχω δηλώσει, η πολιτική οικονομία με ρετσέτα την περνάει. Αλλά θέλω να ρωτήσω, ακούω ανταγωνισμός εγώ στην ενέργεια. Μπήκαμε και πάλι πληρώνουμε τα μαλλιοκέφαλά μας και εγώ δεν έχω και μαλλί. Στον ΟΤΕ, στην τηλεφωνία. Μία από τα ίδια. Μα γιατί έχεις ολιγοπόλιο. Ναι. Σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, από τα ραπανάκια μέχρι την τηλεφωνία, χρησιμοποιείται ενέργεια. Το κόστος ενέργειας έχει ακριβήνει λόγω της αύξησης των καυσίμων εξαιτίας του παγκόσμιου ενεργειακού πολέμου που βρισκόμαστε, έτσι. Ναι. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κρατήσει το κόστος χαμηλά
Παρεκτός αν, ας πούμε, ξαφνικά ζητούσαμε από τον ψαρά αντί να πηγαίνει να ψαρεύει με τη βάρκα του, με τη μηχανή, να δουλεύει με κουπιά. Ή αν θα ζητούσαμε, ας πούμε, να έχει ο άλλος παραγωγικές δραστηριότητες χειροκίνητες. Δεν γίνεται. Το κόστος το αυξημένο της ενέργειας μετακυλίεται σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους. Το ζήτημα το κρίσιμο είναι ποιο. Πρώτον, να υπάρχει ένα μίνιμουμ εισοδήματος, ειδικά από τους ασθενότερους οικονομικά, έτσι ώστε να μην φτάσουν στο όριο της απόλυτης φτώχειας, να υπάρχουν κάποιες στηρίξεις και από την άλλη μεριά, να μην τροφοδοτούμε σαν οικονομία με παράλογο τρόπο την τόνωση της ζήτησης. Γιατί έτσι θα ρίχνουμε φωτιά, θα ρίχνουμε λάδι στη φωτιά και η φωτιά θα... Ωραία. Θα αυτό επειδή ακούγεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον ως προς το να μην τονώνουμε τη ζήτηση. Εσείς πώς μπορείτε να το ορίσετε αυτό? Δηλαδή, μία κυβέρνηση, ένα Υπουργείο Οικονομικών σήμερα, τι θα έπρεπε να κάνει ώστε να σταματήσει αυτή η ζήτηση? Λοιπόν, ήδη γίνονται, αγαπητοί μου, κινήσεις έτσι ώστε να φρενάρει κάπως η ζήτηση. Πώς? Με την αύξηση των επιτοκίων. Η αύξηση των επιτοκίων που βλέπετε δεν είναι καθόλου ευχάριστη, βέβαια, γιατί επιβαρύνει ειδικά τους δανειολήπτες, αλλά από την άλλη μεριά φρενάρει ενδεχομένως κάποιες δαπάνες που κάποιοι θα έκαναν δανειζόμενοι. Ναι. Φυσικά αυτό φρενάρει και τις επενδύσεις και αυτό είναι άσχημο. Στην πράξη, να το πούμε, αυτή η αύξηση των επιτοκίων λειτουργεί σαν ένα φρενάρισμα. Ένα φρενάρισμα με σκοπό να καταπολεμήσει την έξαρση του πληθωρισμού. Ένα φρενάρισμα, βέβαια, που ευχάριστο δεν είναι, γιατί αυτό συμπιέζει και τις προοπτικές τις αναπτυξιακές. Είναι δηλαδή πικρό φάρμακο η αύξηση των επιτοκίων, αλλά αναγκαίο φάρμακο. Ναι. Και γι' αυτό βλέπουμε να υποχωρεί ο πληθωρισμός τον τελευταίο καιρό, επειδή υπάρχει ένα σερί αυξήσεων των επιτοκίων βάσης. Δεν καταναλώνουμε, γι' αυτό πέφτει. Δηλαδή, δεν καταναλώνουμε και γενικότερα δεν αγοράζουμε. Ωραία, η Ελλάδα έχοντας ένα από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς, είναι διότι οι Έλληνες είναι τόσο πειθαρχημένοι που δεν καταναλώνουν, όχι, ή γιατί υπάρχει άλλος λόγος? Όχι, όχι. Απλούστατα η ελληνική οικονομία δεν έχει τόσο μεγάλη εξάρτηση από τη χρήση καυσίμων. Δεν έχουμε μια πολύ μεγάλη μεταποίηση, που το μεγάλο ποσοστό στη μεταποίηση είναι σε πόρους ενεργειακούς. Ο τουρισμός μας είναι λιγότερο ενεργοβόρος σε όρους καυσίμων και αυτό κατά κάποιον τρόπο μας διασώζει στην παρούσα φάση. Δεν έχουμε μικρό πληθωρισμό, βέβαια. Καταφέρνουμε όμως και τον κρατάμε ελεγχόμενο σε επίπεδο μέσων όρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σιγά σιγά, με συγχωρείτε, αποκλιμακώνεται αυτός ο πληθωρισμός, που είναι καλό. Μάλιστα. Βέβαια, μιλάμε για τον πληθωρισμό που είναι το μεγάλο άγχος, αλλά έχω την εντύπωση ότι όσο βλέπει το Υπουργείο Οικονομικών, θα έλεγα το Εθνικής Οικονομίας, έτσι, ναι, γιατί άπτεται του χρέους, έτσι, ο πληθωρισμός είναι το μέσο που μειώνεται ραγδαία. Έχουμε μια σοβαρή μείωση του χρέους μας λόγω ακριβώς του πληθωρισμού. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα κέρδος αυτή τη στιγμή, είναι αυτό. Πολύ ωραία το λέτε. Λοιπόν, μέσα στο κακό του πληθωρισμού για τα στρώματα που είπαμε, έχει και ένα καλό. Για ποιους? Για όσους είναι δανεισμένοι. Όποιος χρωστάει με γρήγορο μεγάλο πληθωρισμό είναι σε θέση ευνοϊκή. Και επειδή εμείς σαν ελληνικό κράτος έχουμε ένα υψηλό δημόσιο χρέος, είμαστε βαριά χρεωμένοι, όπως και κάθε ένα δανεισμένο, ο πληθωρισμός μας ευνοεί. Νομίζω ότι έχουμε τον πιο μεγάλο ρυθμό απομείωσης του δημόσιου χρέους λόγω του πληθωρισμού. Δηλαδή είναι... Μόνο όμως του πληθωρισμού, γιατί την ίδια στιγμή καταφέρνουμε και έχουμε αύξηση και στο ΑΕΠ μας. Μάλιστα. Σε περίπτωση που δεν είχαμε αύξηση στο ΑΕΠ μας και είχαμε αντίθετα μείωση, είμαστε σε μια τροχιά ύφεσης, δεν θα μας βοηθούσε καθόλου. Μάλιστα. Το βάρος δηλαδή της σχέσης μεταξύ ΑΕΠ και χρέους δεν πρόκειται να βελτιωνόταν. Το καλό με τη δικιά μας περίπτωση, που δεν πρέπει να το υποεκτιμάμε καθόλου, είναι ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες πληθωρισμού καταφέρνουμε και αυξάνουμε σε πραγματικούς όρους το ΑΕΠ. Και αυτό μας έχει βοηθήσει, αξιοποιώντας αυτή την πληθωριστική τάση, να βλέπουμε πλέον τη σχέση του ΑΕΠ μας προς το χρέος
να βελτιώνεται δραστικά. Που με απλά λογάκια τι σημαίνει αυτό? Πλέον το χρέος μας γίνεται όλο και λιγότερο δυσβάσταχτο, όλο και λιγότερο επίφοβο για τις διεθνείς αγορές που μας δανείζουν. Μάλιστα. Mm-hmm. Α, γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτή η αισιοδοξία ότι θα πάρουμε και την επενδυτική βαθμίδα. Ακριβώς, ακριβώς. Πλέον δηλαδή το χρέος το ελληνικό, μυστηριωδώς για πολλούς, αλλά καθόλου μυστηριωδώς για αυτούς που έχουν στα χέρια τους τα δεδομένα, το χρέος το ελληνικό δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργεί όλο και περισσότερο φόβο, όπως συνέβαινε πριν από μια πενταετία ή εξαετία. Είναι κάτι το οποίο μειώνεται το βάρος του. Είμαστε ακόμα σε ένα σημείο να πούμε ότι η ελληνική οικονομία δεν υποφέρει από ένα πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος? Ακόμα όχι. Αλλά από εκεί που είμαστε μακράν οι πρώτοι σε αυτή την ασθένεια, σιγά σιγά βρισκόμαστε πολύ κοντά σε χώρες, ας πούμε, όπως η Ιταλία, όπως η Ισπανία, που και αυτές έχουν σιγά σιγά ένα σοβαρό πρόβλημα. Εμείς το μειώνουμε όμως το πρόβλημά μας. Αυτές οι χώρες φαίνεται ότι τους βαραίνει όλο και πιο πολύ. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο. Ναι, ένα τελευταίο ερώτημα που σχετίζεται με τον πόλεμο που σήμερα έχουμε, κλείνουμε αυτή την επέτειο. Εάν περιμένατε ότι ένα χρόνο μετά η διεθνής οικονομία και η ελληνική οικονομία, που προφανώς δέχεται τις συνέπειες, θα βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, αν έχουμε αντέξει δηλαδή? Ναι, να σας πω, δεν έχουμε αντέξει χωρίς πλήγματα. Ήδη το 23 για όλες τις οικονομίες της Ευρώπης αλλά και διεθνώς εμφανίζεται με πολύ χαμηλές προσδοκίες ανάπτυξης. Πολλές χώρες και της Ευρώπης θα βιώσουν ύφεση, δηλαδή δεν θα έχουν ανάπτυξη. Εμείς θα είμαστε από τις λίγες οικονομίες που θα έχουμε έστω και ένα μικρό ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης. Εκτιμάται ότι θα είναι γύρω στο 1,5% με 1,5%. Η γερμανική οικονομία πιθανώς να έχει μία ύφεση της τάξης του 0,5%. Άλλες οικονομίες θα έχουν μηδενική ανάπτυξη. Δεν είναι καλό αυτό. Αυτό είναι ένα γενναίο φρενάρισμα για όλες τις οικονομίες του πλανήτη. Και προσέξτε, δεν υπάρχει καμία οικονομία που να υποφελείται. Ορισμένοι έλεγαν, ας πούμε, πριν από ένα χρόνο, όλο αυτό είναι για να βγει προς όφελος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Όχι. Ηφεσιακές πιέσεις έχει και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και εκεί πέρα τρέχει έντονα ο πληθωρισμός και εκεί πέρα αναγκάζονται να αυξήσουν τα επιτόκια. Βέβαια, δεν μιλάμε για την καταστροφή που έχει συμβεί και ακόμα δεν είναι απόλυτα ορατή στη Ρωσία. Εκεί πέρα είναι η οικονομική καταστροφή. Μεταξύ μας όμως τα θέλανε και τα παθαίνουνε. Να είμαι ειλικρινής. Απ' την άλλη μεριά, δεν είναι καλή χρονιά το 23, δεν θα είναι, θα είναι ζόρικη χρονιά, αλλά δεν είναι μια χρονιά η οποία είναι η χρονιά που θα γονατίσει, ας το πούμε έτσι, είτε την Ευρώπη είτε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν περιμένετε να είναι καταστροφική και απλώς... Όχι, θα είναι όμως μειωμένης, πώς να το πούμε, μειωμένων επιδόσεων. Φρενάρει... Αυτό δεν είναι κακό σενάριο. Είναι κακό σενάριο. Ναι, με τα δεδομένα που έχει η παγκόσμια οικονομία δεν είναι κακό σενάριο. Κακό σενάριο δεν είναι με τα συγκεκριμένα δεδομένα. Αν δεν είχαμε τον πόλεμο, έπειτα από το ξεπέρασμα της πανδημίας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα είχαμε ένα ρυθμό μέσω ανάπτυξης στο 3-4%. Άλλο αυτό, άλλο το 0,2%. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ. Χάρηκα που σας είδα. Καλή συνέχεια. Και καλή Σαρακοστή και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Επί τη ευκαιρία να σας πω κάτι πρωτού κλείσουμε, το θυμήθηκα. Όποιος από τους φίλους, τους Κερκυραίους, είναι στις 2 του μηνός στην Αθήνα, στις 6 ώρα το απόγευμα, στον Ιαννό, μπορεί να πέσει να δει την παρουσίαση του τελευταίου μου βιβλίου που λέγεται «Φιλοδοξίες Ανάπτυξης», να το γνωρίσω και από κοντά. Φυσικά η πρόσκληση είναι και απολύτως προσωπική και σας τους δύο. Έτσι. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έτσι, να είστε καλά. Ναι. Καλό βράδυ. Και σας καλό βράδυ. Καλό βράδυ.